Έληξε ο συναγερμός των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, οι οποίες ήταν σε επιφυλακή μετά την ενημέρωση από την πρεσβεία μας στη Βουλγαρία για μεγάλες ποσότητες νερού που αναμενόταν να κατεβάσει ο στριμώνας. Η κυβέρνηση της γειτονικής χώρας Βουλγαρίας φαίνεται πως δεν έχει τις ανάλογες υποδομές ώστε σε μια τέτοια περίσταση να μπορεί να κρατά μεγάλους όγκους νερού, με αποτέλεσμα να έρχεται τηλεγράφημα ώστε οι υπηρεσίες της χώρας μας να δουν πώς μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις καταστάσεις. Ευτυχώς τα νερά τέθησαν υπό έλεγχο στη χώρα μας και ο συναγερμός έλαβε τέλος. Όσον αφορά τη λίμνη και τον ποταμό Στριμώνα, όλα είναι υπό πλήρη έλεγχο. Είχαμε ειδοποίηση από τις αρμόδιες προξενικές αρχές, τις δικές μας, τη Σόφια, για ποσότητες νερού από τη γείτονα χώρα, 13 με 15, ελέγχθησαν πλήρως. Θέλω να συγχαρώ την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και όλους τους εμπλεκόμενους σε όλο αυτό το έργο. Πραγματικά δεν είχαμε το παραμικρό πρόβλημα με τα έργα υποδομής που έχουν γίνει και φυσικά δεν αντιλήφθη κανένας το παραμικρό. Και βεβαίως είχαν ειδοποιηθεί όλοι οι αρμόδιοι όσον αφορά τους το ΕΒ, όσον αφορά το έργο που γίνεται και κάτω στη Μαυροθάλασσα κτλ. Οι άνθρωποι που κινούν τα υδροηλεκτρικά, όσον αφορά αν χρειαζόταν να αφήσουμε νερό ή όχι. Οπότε σήμερα, όσον αφορά τα νερά αυτά που είχαν έρθει από τις, και μας είχαν ειδοποιήσει 13 με 15, έχει λήξει και πλέον είναι υπό πλήρη έλεγχο. Δηλαδή, αφήσαν νερά παραπάνω, μεγαλύτερο όγκο. Πιστεύω ότι είναι ανεξέλεκτα. Δηλαδή, όταν έχουν υπερβολικές χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν τη δυνατότητα να τα κρατούν. Γι' αυτό και εμείς έχουμε μεριμνήσει έτσι ώστε να ελέγχουμε την κατάσταση. Οπότε τώρα έχει λήξει ο συναγερμός. Βεβαίως και έχει λήξει ο συναγερμός, η προειδοποίηση μάλλον, αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι εμείς καθημερινά εργαζόμαστε και ελέγχουμε έτσι και αλλιώς αυτά. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες ποσότητες νερού επάνω για τους αγρότες μας. Και να ξέρετε κάτι, ότι το μόνο που δεν κινδυνεύουμε στις αίρες είναι η πολυψηδρία.